Τα πάνω κάτω έφερε εγκύκλιο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, βάσει της οποίας εκχωρεί τη δυνατότητα της διανομής εκτάσεων άνω των 100 στρεμμάτων των πρώην λιμνών Αγουλινίτσας και Μουριάς στους αγρότες από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας. Αρμοδιότητα που έως σήμερα είχε το ίδιο, ακολουθώντας τη διαδικασία των πλειοδοτικών διαγωνισμών. Ως βασική προϋπόθεση θέτει την κατάτμιση των εκτάσεων αυτών και την παραχώρησή τους με βάση το μοριοδοτικό σύστημα που η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας εφαρμόζει για τις εκτάσεις που δεν ξεπερνούν τα 100 στρέμματα. Γεγονός που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα λόγω του ότι ήδη οι αγρότες έχουν προχωρήσει τη δήλωση των εκτάσεων στο ΟΣΔΕ, ενώ παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας καλούνται να φέρουν σε πέρας μια πρωτόγνωρη διαδικασία χωρίς την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εμπειρία. Νέος Υπουργός ενεργοποίησε τον νόμο. Φυσικά θα έπρεπε κανείς να το περιμένει, αλλά αυτό που έγινε και το οποίο μας ευνηδιάζει ολοκληρωτικά και εμάς και τους αγρότες είναι το εξής. Ενώ λοιπόν είχε κρατήσει τα άνω των 100 στρεμμάτων στη δική του δικαιοδοσία για να κάνει αυτά που ο νόμος προβλέπει, πράγμα για το οποίο εμείς βεβαίως διαφωνούσαμε, το Υπουργείο με ένα έγγραφο που λάβαμε πριν από λίγες ημέρες μας γνωστοποιεί ότι μπορούμε εμείς ως περιφέρεια τα άνω των 100 στρεμμάτων αγροκτήματα να τα κατατμούμε, να τα κόβουμε δηλαδή σε μικρότερα και κάτω από 100 στρέμματα, προκειμένου να τα δώσουμε με τη διαδικασία της μοριοδότησης. Αυτό δεν είναι κακό καταρχήν. Αλλά θα μπορούσε το Υπουργείο να το κάνει αυτό με μια τροπολογία που θα παίρνα για να μας δώσει και εμάς τον απαραίτητο χρόνο και τις διαδικασίες τις οποίες θα έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου να προβούμε νομικά αλλά και τεχνικά σε αυτή την κατάτμιση. Σε μια σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο με τις αρμόδιες εδώ υπηρεσίες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αυτή η διαδικασία κατάτμησης από όλες τις πλευρές είναι αρκετά πολύπλοκη, αρκετά σύνθετη και βεβαίως χρονοβόρα. Δεν μπορούμε ίσως μέσα στο χρονικό διάστημα που θα πρέπει οι αγρότες να αρχίσουν για τη νέα καλλιεργητική περίοδο, να κάνουν τις προετοιμασίες τους, να προετοιμάζουν τα χωράφια τους, τις προμήθειές τους για να καλλιεργήσουν, να είναι σε ένα βέβαιο καθεστώς ποιο είναι το αγροτεμάχιο που τους αναλογεί, πόσα στρέμματα θα είναι αυτό, αν θα το πάρουν ή δεν θα το πάρουν και γενικώς ένα γενικότερο αλαλούμ, θα χρησιμοποιήσω αυτήν την ορολογία, και σε τέτοιο χρόνο που δεν μπορεί κανείς, ούτε υπηρεσίες ούτε αγρότες να ανταποκριθούν. Επιπλέον, όπως γνωρίζετε και το ξέρετε καλά γιατί γνωρίζετε τα αγροτικά ζητήματα, οι αγρότες από καιρού τώρα και μέχρι τον Ιούλιο μήνα έχουν καταθέσει τον ΟΣΔΕ, έχουν καταθέσει τις δηλώσεις τους και έχουν δηλώσει στρέμματα. Με ποια στρέμματα λοιπόν θα πάνε? Με τα στρέμματα που δηλώσανε και τα περισσότερες περιπτώσεις είναι άνω των 100 ή με τα λιγότερα των 100 που θα πρέπει να πάμε τώρα? Και αυτό δημιουργεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Κύριο αίτημα της Περιφέρειας, η ουσιαστική παροχή βοήθειας από το Υπουργείο σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας που απαιτείται για την εφαρμογή των όσων η εγκύκλιος επιτάσσει για τις εκτάσεις των άνω των 100 στρεμμάτων, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν είναι άλλος από το να δοθούν έγκαιρα στους αγρότες προκειμένου να καλλιεργήσουν. Μπορεί να γίνει προκειμένου να διευθετηθεί και αυτή η κατάσταση και να βγούμε από το αδιέξοδο, ίσως όχι, αλλά από τη δυσκολία. Το Υπουργείο πρέπει να μας βοηθήσει ουσιαστικά, να μας πει αν από την εμπειρία των υπηρεσιών του μπορεί να μας βοηθήσει και σε ποιο βαθμό. Δεν ζητάμε τεχνική βοήθεια, όπως μας λέει το έγγραφο, στην κατάτμιση. Ζητάμε συνολικότερη βοήθεια σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να δούμε αν μπορούμε μέσα στους συγκεκριμένους χρόνους να βγάλουμε εις πέρας τη δουλειά. Δεύτερον, πρέπει να καλέσουμε τους αγρότες, να τους θέσουμε μπροστά στη νέα κατάσταση, να συνειδητοποιήσουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει και να δούμε, για τους φορείς τους μιλάω, και να δούμε αν οι φορείς των αγροτών και οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, όπως διαβουλευτήκαμε πέρσι και κάναμε τροποποιήσεις και προτάσεις τροποποίησης του νόμου, αν έχουν μέσα από την εμπειρία τους να μας πούν πράγματα τα οποία μπορούν να μας διευκολύνουν. Και βεβαίως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να κάνουμε μια νέα συνάντηση στο Υπουργείο, αλλά να ξέρουμε όλοι μαζί και το Υπουργείο κυρίως που πιέζει μέσα στα σφιχτικά πλαίσια χρονικά να τελειώσουμε, ότι χρειαζόμαστε χρόνο. Δεν θέλω να γίνω σκληρός αυτή τη στιγμή, κάτω από ποιο καθεστώς κάθε φορά καλούμαστε να εφαρμόσουμε νόμους, τους οποίους για τις αρμοδιότητες
που αναθέτεις αυτού στο Υπουργείο, τραβιόμαστε πίσω και την τελευταία στιγμή τις πετάμε στις περιφέρειες που έχουν έλλειψη προσωπικού, έλλειψη δυνατοτήτων και μέσων, έλλειψη εμπειρία σε τέτοια ζητήματα και που αφορούν τον αγροτικό κόσμο που αυτόν τον καιρό βρίσκεται και σε μία αναστάτωση. Είναι γεγονός πως ο νέος νόμος 4061 του 2012, βάσει του οποίου γίνεται τα τελευταία χρόνια η εχώρηση των εκτάσεων αυτών, των πρώην λιμνών, έχει προκαλέσει αναστάτωση στον αγροτικό κόσμο, αφού άλλαξε τα παγιωμένα δεδομένα για δεκαετίες ολόκληρες σε αυτό το ζήτημα, προκαλώντας περισσότερα προβλήματα από αυτά που προσδοκούσε ο Θαλής.